Μίλησε ο τρόμος. Όταν πεζόταν μπάλα, η ΑΕΚ πέταγε. Όταν άρχισε ο πετροπόλεμος, όλα τα σκίαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Ενώ, αναφέρεται στο πρώτο θέμα, έβρεχε πέτρες, τούβλα, μέχρι και φωτιά να το κρασκάκι. Το τσπάγια τόλμησε να φτάσει μέσα στο κόρνερ, αλλά βλέπετε τα τούβλα. Ενώ δεν υπάρχει δόλος, δεν είναι κακοπροαίρετοι οι διαιτητές, δεν μπορώ να καταλάβω και συγγνώμη για την εκφρασή μου, γιατί παίζουν τόσο χεσμένοι στο Καραϊσκάκι. Γεμίζει στην αντίπαλη περιοχή, ανάποδο ψαλίδι, καταπληκτική ισοπάριση από τον Αλεξάνδρη. Ένα γκολ για Όσκαρ, ένα γκολ για Όσκαρ για την ισοπάριση του Αλέξη Αλεξανδρή. Θα κάνει λάθος αυτός, θα βρει τον Κορπόκι. Σέντρα του Κορπόκι για τον Νικολαίδη, 1-0, η ΑΕΚ με τον Ντέμι Νικολαίδη στο 33. Ο Τσιάρτας ψάχνει και βρίσκει τον Λάκη, νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, είναι τον γκολ τώρα για την Ένωση. Η παλιά για τον Κοβάσεβιτς που πάει να μπει στην περιοχή μόνος του. Κοβάσεβιτς πλασάρει, 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς στο 17ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Το σούτ που γίνεται 6-0. Ο Βολέμπας το έψαχνε και το βρήκε τελικά. Φάουλ για την ΑΕΚ με τον Νάτσο Στόκο. Με εκτελεί απευθείας ο Νικοπολίδης, είναι εκτός εστίαση, μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-1. Σε ασφαλτική λειτουργία του Ολυμπιακού, είναι μόνος του ο Φορτούνης, τον βλέπει ο Λιονούς, η πάσα δεν είναι καλή. Ο Φορτούνης, απίστευτο! Η μπάλα περιοχή, ο Φορτούνης, η πάσα για τον Φορτούνη, 3-0. Με το που πήκε έβαλε γκολ. Κενό από την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, βγαίνει πρώτος ο Γιακουμάκης, η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Better call Αλέξης. Λοιπόν. Και όχι Τσίπρας. Αλέξης ο κανονικός αυθενικός. Αλέξης άργησε λίγο να έρθει. Να μην έχει τελειώσει το Μαϊάμι. Να μην έχει τελειώσει το πρωτάθλημα να έρθει η μασκότ. Ω, κουνέα κεφάλι! Μαλάκα έχει και το Bluetooth εδώ πέρα, κανονικά. Λοιπόν, να καλωσορίζουμε τον Αλέξη στην εκπομπή του Μπεταράδες.gr. Ναι, αλλά δεν κολλάει με το ντέρμπι αυτό. Δεν κολλάει, αλλά μπορεί να μας πει ποιο θα υποστηρίξει το ντέρμπι, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Όπως αυτό που πήγαινε το ένα και θα δούμε ποιο θα κουνάει και το κεφάλι, μπορεί να μας κάνει καμιά ματιά έτσι. Έτσι πως θα το κουνήσουμε, να δούμε πού θα καταλήξει. Στη μέση. Ωραία παιδιά, να μην το δυσκολεύουμε πολύ. Χι, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ακόμα ένα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός που έρχεται από την ισοπαλία σοκ, γιατί ήρθε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με τη Δυναμό Κιέβου. Ναι, στο 89. Το δεύτερο παιχνίδι που δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μαρινάκης έχει μπει στα αποδυτήρια μία φορά. Ναι. Δηλαδή τελειώνει το μάτι με στην Τούμπα ναι. Και μπαίνει στα αποδυτήρια και του λέει μαμό σου του. Ναι. Του φιξάρει κανένα δύο πραγματάκια. Ναι. Λοιπόν, και πάει και στου προπόνηση μετά και του φιξάρει κανένα δύο πραγματάκια ναι. Ακόμα. Βέβαια αυτό μπορεί να γίνει και μπούμεραν. Έτσι μπορεί να λειτουργεί ω. Πίεση παραπάνω στους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, πάντως του Σαββίδη δεν λειτουργήσε έτσι τον πάγο. Σαββίδη δεν εμφανίζεται από τον άλλο. Τι εννοείς, στα αποδυτήρια. Μια χαρά είχε συνάντηση με τους παίκτες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος. Ο Ιβάν δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, καλά, τα λες εσύ αυτά τώρα. Ναι. Και τελειώνει λοιπόν και πάει. Είναι και το μάτς με τον Δυναμό που ο Ολυμπιακός είναι καλός. Κάνε διαστήματα είναι καλός. Το πρώτο μήνα είναι καλός. Τόσο που βγάζει και το δεύτερο γκολ με τον Δίας που είναι ναι. πάρα πολύ όμορφο γκολ. Γκολάρα, βασικά. Όχι απλά. Γκολάρα, να το δούμε παρακαλώ. Και είναι, ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν λίγο απρόσεκτος στο φινάλε. Έπεσε πολύ η απόδοση του και είναι αυτό το οξύμορο. Φίλε, δεν είναι μόνο. Συγγνώμη τώρα σε διακόπτω, δεν είναι μόνο λίγο απρόσεκτος, είναι πολύ απρόσεκτος. Δηλαδή οι παίκτες που. Ναι, είναι απρόσεκτος. Είναι, που είναι να μαρκάρουν για να κρατήσουν εκεί πέρα καταρχάς την μπάλα την τρως. Έχει ένα λεπτό. Δηλαδή έχουμε συγχαθεί να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Εκεί την μπάλα λένε, την εξαφανίζει. Μα σου κάνουν φάση ίδια πριν ίδια, για να στο βάλουν. Η αλήθεια είναι ότι το οξύμορο της υπόθεσης είναι αυτό. Ενώ ο Ολυμπιακός υποτίθεται ότι έχει περισσότερες ανάσες, καθότι είναι μια ομάδα σε ρυθμό κτλ. Οι άλλοι έχουν παίξει τελευταία φορά Δεκέμβρη. Να, ναι. Και υποτίθεται λέγαμε ότι θα είναι κουρασμένοι, ότι δεν θα έχουν ενέργεια, δεν θα έχουν το ρυθμό που υποτίθεται. Πρέπει. Υποτίθεται. Γιατί βγαίνει μια Δυναμό στο δεύτερο ημίχρονο που τον πιέζει όλο ένα και περισσότερο. Και στο τέλος, όχι μόνο βγάζει. Και στο τέλος, ξέρεις τι έγινε, είδα έναν ωραίο τίτλο. Έμεινε από δυνάμεις. Χάλασε το δυναμό. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πάντως ότι εντάξει, δεν άξιζε να χάσει η δυναμό. Δηλαδή, έκανε τις φασούλες της. Ήταν αυτό το. Φασώθηκα. Υπρότησε τον Ολυμπιακό με το passing game. Και νομίζω ότι στο τέλος πήρε αυτό που άξιζε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη πλέον η υπόθεση πρόκριση για τον Ολυμπιακό. Γιατί ουσιαστικά καλύτερα να κερδίσει.
Καλά, αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς για τον Ολυμπιακό και δυστυχώς για την Ελλάδα. Για να πούμε την αλήθεια, εκεί μέσα και το 2-1 δεν θα ήταν σκορ πρόκρισης. Πάλι θα έπρεπε να σκοράρει. Εντάξει, όμως, άλλο. Εκεί πας για δύο αποτελέσματα όμως. Τώρα το πέραμε το 2-2, πας για να κερδίσεις. Ακριβώς, πας για δύο αποτελέσματα. Απλώς πάλι, εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πηγαίνει για το 0-0, αλλά δεν είναι μάτς τώρα αυτά που κερδίζονται με τα βούρη πίσω. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάει να πάρει πρόκριση εκεί πέρα και με 2-1, πρέπει να πάει να παίξει μπροστά και να σκοράρει. Τώρα θα μου πεις έχει ένα επιπλέον κίνητρο γιατί δεν έχει άλλο αποτέλεσμα. Αλλά με 2-1 στα χέρια του, αν έβγαζε ένα γκολ, πρέπει να φάει 3 για να μείνει έξω. Θα ήταν με το ένα. Δηλαδή αυτό σου λέει. Τώρα πρέπει να βγάλει γκολ και πρέπει να το κρατήσει πρέπει να κερδίσει. Εκτός να πάει 3-3 το φαντάζομαι. Που δεν είναι δύσκολο. Ακούω για κάποιους να λένε για τον Μαρτίνς και τα λοιπά. Ο Μαρτίνς μια χαρά είναι για τον Ολυμπιακό. Εγώ το λέω από την αρχή. Μικρές στην ομάδα. Θυμάσαι το λέω από την αρχή όμως για τον Μαρτίνς. Ότι έχει κάνει δουλειά, φαίνεται ο Ολυμπιακός αποδίδει καλά. Είναι καινούργιο. Έχει χάσει το πρωτάθλημα 10 αγωνιστικές πριν. Εντάξει, έχει χάσει το πρωτάθλημα. Πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, φίλε, όμως είχε ανταγωνιστεί μια πολύ καλή ομάδα επίσης. Ναι. Ήταν δεμένη. Είναι 9 πόντους πίσω, ναι. Αυτά συνέβαιναν στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι η τελευταία φορά που χάνει 2-3 σεζόν πρωτάθλημα είναι στα μέσα της δεκαετίας του 90 για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια. Περνάει μια μίνι κρίση ο Ολυμπιακός. Ναι, παρ' όλα αυτά, όμως, του δίνεις μια καινούργια ομάδα, ρε φίλε του Μαρτίνς. Τι περιμένεις, να κάνει παπάτα στον πρώτο χρονιά. Okay. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη. Να επενδύσει δηλαδή ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτό ακριβώς. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αν ακούει το βίντεο και αν βλέπει, ναι. Που είμαστε σίγουροι ότι θα θέλαμε όχι. Θα θέλαμε όχι, αλλά. Αν κατά λάθος πέσει στη. Εντάξει, ο Βαγγέλης μπορεί να βλέπει. Ο Καραμπάς σίγουρα βλέπει. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, γιατί τα ελέγχει όλα. Ναι. Λοιπόν, οπότε εμείς θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους και του Ολυμπιακού, μην το διώξει τρεβιά τον άνθρωπο. Είναι ναι, αυτό βέβαια τώρα μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει ότι τον ηρωνεύεσαι. Δεν φταίει αυτός. Φταίνε οι επιλογές της διοίκησης στις μεταγραφές και η διαιτησία που τον έχει κατασφάξει φέτος τον Ολυμπιακό. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Εδώ πέρα μπαίνει μέσα στο πλάνο και συμφωνεί. Πέρα την πλάκα, πιστεύω ότι πρέπει να του δώσουν τον χρόνο για να κάνει το έργο του και του χρόνου. Και του χρόνου να τον κρίνουν. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ρε φίλε, θεωρώ ότι ο προπονητής που δεν παίρνει πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό πρέπει να φύγει. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ρε, έτσι είναι. Οι μεγάλες ομάδες έτσι είναι. Δεν μου κάνεις, κύριε, το στόχο που. Το βάλαμε στην αρχή ένα στόχο. Και ο Λουτσέσκου δεν πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ πέρυσι που τον αστόχο. Κάτσε, ρε. Δεν ήρθε την αρχή της χρονιάς. Είδαν στον ΠΑΟΚ αγωνιστικά ότι ο Λουτσέσκου έκανε δουλειά και τον κράτησαν, ρε φίλε. Ναι. Θα μπορούσε να μην γίνει έτσι. Και στον Ολυμπιακό το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Να πάρουν παράδειγμα από τον ΠΑΟΚ. Πέρα την πλάκα. Δεν είναι για μπούλο Μάρτιν. Δεν είναι για μπούλο. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω να πούμε για την ΑΕΚ, να πούμε τα στατιστικά γιατί έχουμε και τον Τίγρη εδώ γκριλίζει και περιμένει τα τσάκ. Α δώσουμε χαιρετίσματα στα φιλαράκια μας. Ναι, ναι. Μας στέλνουν χαιρετίσμα και ανταποδίδουμε μουσικό γαλαξία. Μουσικός γαλαξίας, ναι. Μουσικός γαλαξίας, λέει. Είμαι η γκόμενα από εκεί, παίρνω τηλέφωνο. Θέλεις να μιλήσεις με τον Γιάννη που βγήκε στην άλλη γραμμή. Ήταν το κλασικό που ήθελε να κατουρίσει ο παραγωγός. Και έλεγε, μήπως θες να μιλήσει λίγο με το παιδί. Πείτε τα λίγο. Άκουγες από το καζανάκι από μέσα την ΕΡΤ. Λοιπόν, στέλνουμε χαιρετίσμα στο Mike Newer. Και μου είπε να στείλω και μια φάπα στον Αριστοτέλη. Σταμάτα, ρε. Bill Bass, Κώστας και Μπάμπης από Νόησταν, τα φιλαράκια μας από τη Γερμανία, χαιρετίσματα. Και στο Μάικλ Τζουλιάνο, ο οποίος έχει όνομα από. Από νονό, the Godfather, αυτός πρέπει να ήταν. Μάικλ Τζουλιάνο. Λοιπόν, να πω εδώ στο φιλαράκι μου που πήγε ταξιδάκι Βρυξέλλες, μου έφερε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, Βρυξέλλες. Για να βλέπετε. Μπήκε στη συλλογή και. Βλέπουμε γύρισε κοντιζάς. Κοντιζά. Τι είναι αυτή, τι είναι αυτό ο Ζωγιάννη. Ο Γιακά είναι κοντιζά, το βλέπει. Αυτή την μπλούζα, φίλε μου, καταρχήν δεν μπορεί να τη βάλει εσύ. Ναι, γιατί δηλαδή. Μπορεί να κάνει αρνητατάκι καταρχά. Θα κάνουμε ένα αρνητατάκι. Όχι. Μαρναρισμένο σε σιράτσα. Όχι. Ούτε να μαριναρίσει σιράτσα. Λέει. Ένα γρήγορο κίμψι. Αυτό ναι, μπορώ να το κάνω. Μπορεί να το κάνει. Ναι, μπορώ, ναι. Το κίμψι είναι η ειδικότητά μου. Θα κάνουμε ένα pancake. Αυτό λέγεται κολομιγιάκι. Κολομιγιάκι, ξέρω μόνο το μιγιάκι, δεν ξέρω άλλο. Κολετορεωρίτα. Κολετορεωρίτα, ναι. Οι άλλοι τον ακούγαν, είχαν αρχίσει και βγάζανε καπνούς. Κάτι καταλαβίστηκα, κινέζικα, γιαπωνέζικα, ζύου ζύτσου και δεν ξέρω κι εγώ. Είχα την εντύπωση ότι ο Μάσερ φέτος είχε ανέβει το επίπεδο, αλλά. Μάλλον όχι. Υπάρχει και κανονικά αυτή η απάντηση. Βέβαια, μπορώ να πω ότι από άποψη παραγωγή. Δηλαδή, άποψη πλάνων και παραγωγή και σκηνικού. Βασικά! Γελάει! Ο Ντουνιάς γελάει! Εγώ τα ήξερα πριν από σένα! Στα λέμε παρά 10 και μας τα λέει και 10 μαλάκα. Εγώ τα ήξερα πότε! Τι λες ρε μαλάκα! Τι λέει ρε μαλάκα! Κι αν θέλει στοίχημα να μπει στου μπεταράδε, μόνο αυτοί σου δίνουν πολλού παράδε. Και μη σκεφτείς ποτέ να μπεις σε κάποιον άλλον, γιατί ο κουβάς θα σου είναι πρόβλημα μεγάλο.
betarades.gr. Ναι, η ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα, φίλε μου, ήταν έτσι. Τα πόδια και τα δύο ήταν έτσι. Τα τέσσερα, μάλλον εδώ, στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν κακή με τον Όφη και μπορώ να πω επίσης ότι ήταν το δεύτερο σερί παιχνίδι που είχε διαιτητική εύνοια. Mm-hmm. Το πρώτο ήταν με τον Αντρόμητο. Με τον Αντρόμητο που παίρνει πέναλτι εκτός περιοχής. Ναι. Με τον Σιδηρόπουλο. Ωραία. Είναι... Ωραία, ξύπνησε μνήμες παλιάς εποχής. Ο οποίος Σιδηρόπουλος γενικά φέτος έχει θεματάκια πολλά και υπήρχε και. Έχουν αλλάξει κανονισμοί. Πώς, σαν αυτό το βίντεο που έχει κάνει ο Λαμπρόπουλος. Κορδευόμαστε! Παίζετε μαλακά FIFA.gr. Λοιπόν, και ήταν και το μάτς της Πέμπτης με το Ren Betis που τα έχει κάνει μαντάρα σου. Όπω έχει δώσει πέναλτι ανύπαρκτο υπέρ της Ren. Βέβαια, μισά 3-3. Ναι, από 3-1 ηλίθεια η Ren δεν μπορεί να το κρατήσει. Να πω ότι υπάρχει τόσο από το πέναλτι με τον Ατρόμητο, υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ του Όφη στο δεύτερο λεπτό. Δεύτερο λεπτό δεν δίνει το πέναλτι. Σωστά, ναι. Είναι καινούργιο κανόνα. Είναι directiva. Είναι πολύ νωρί. Δηλαδή ο αμυντικός μπορεί να μην πατάει ακόμα καλά. Δεν πατάει καλά. Ο επιθετικός γιατί πατάει καλά. Παραπάτησε και εκεί του μαζεύει ο διαιτητής και λέει δεν αρχίσαμε καλά. Ξαναπάτε το λίγο. Ναι, λίγο εσύ μην μπαίνει στην περιοχή και εσύ πρόσεχε τα πόδια. Μετά το 20 λεπτό. Ο Όφη πάτησε καλά γενικά και στο δεύτερο μήχρονο δεν μπορώ να πω ότι έκανε μεγάλες φάσεις, αλλά πίεσε την ΑΕΚ και την εξέθεσε μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις. Ανύπαρκτη επιθετικά. Ανύπαρκτη. Δηλαδή πολύ κακή παρουσία. Έχασε και το Χουλτ. Ναι. Πολύ σημαντικό, το χάνει για ένα μήνα. Παλεύει να προλάβει ο Τσιγκρίνσκι να παίξει στο Καραϊσκάκης. Για μια ΑΕΚ που πέρυσι πέρασε από το Καραϊσκάκης. Έτσι ήταν. Ένα-δύο. Με τον Γιακουμάκη, εκείνη η φάση τότε με το αν ήταν επιθετικό φάουλ δεν ήταν κτλ. Εντάξει, εκείνη η ΑΕΚ που έχει κοινό από την ομάδα που νίκησε στο Καραϊσκάκης, τον προπονητή. Το πάρ' το πίσω τώρα. Καλά, το Χιμένεθ. Ο οποίος Χιμένεθ, τι περιμένουμε να δούμε διαφορετικό. Ποιο σφιχτή ΑΕΚ. Γιατί βγήκε ήδη και άρχισε να κράζει την προηγούμενη κατάσταση. Την προηγούμενη κατάσταση, το πώς είναι οι παίκτες είναι... από πλευράς φυσικής κατάστασης. Αυτό φίλε δηλαδή, μου. Δηλαδή αρχίζει και δίνει καρφιά στο τεχνικό επιτελείο. Επειδή είσαι παλιά πουτάνα στο κουρπέτι και εσύ. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτό το κάνουν όλοι οι προπονητές. Ναι, ναι. Για να και το κάνουν. Πρόσεξε με, επειδή. Για να, ναι, να διώξουν από πάνω τη συνευθύνη για ό,τι και να γίνει. Και οι έξυπνοι προπονητές. Και οι πολιτικοί το κάνουν αυτό. Σίγουρα. Καλή, οι πολιτικοί το κάνουν. Παρέλαβα καμίνη γη, ναι. Ουσιαστικά λέει. Οι πολιτικοί το κάνουν εξόφθαλμα από την πρώτη στιγμή. Απλά οι έξυπνοι προπονητές δεν το λένε στις πρώτες στην αρχή. Δηλαδή ο Χιμένεθ δεν το είπε στις πρώτες του δηλώσεις, στις πρώτες του ημέρες. Άφησε να παίξει η ομάδα μια. Άφησε να παίξει λίγο κανένα δυο και όταν άρχισε πλέον μετά. Να μην έχουν τόση σημασία αυτά που λέει και να περνάνε λίγο πιο μπάι. Άρχισε να τα λέει τότε. Ναι, δηλαδή, αποκλείουμε όντως να έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Εγώ δεν έβλεπα προσωπικά πρόβλημα φυσικής κατάστασης στην ΑΕΚ. Ούτε ο Ζουνίδης είπε ποτέ για πρόβλημα φυσικής κατάστασης, ούτε τίποτα. Η ΑΕΚ είχε κάνει προετοιμασία από νωρίς. Τέλος πάντων, είχε. Πάντα καλό. Είχε καταρτήσει το πρόγραμμά της. Ναι, ήξερε ότι θα έχει Ευρώπη. Δεν είναι ότι τη πέσαν όλα ανάποδα, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή στον ορισμό του διαιτητή. Έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα παίζουν οι Έλληνες διαιτητές και έχουν φέρει να παίξει ένας διαιτητής Φιλανδός που έπαιζε β' κατηγορία Φιλανδίας. Ξεσηκώθηκαν εδώ πέρα όλοι. Βαλανάινεν. Ναι. Και σου λέει τι γίνεται, παιδιά, μας κορυδεύετε, άμα βάλουμε τους δικούς μας. Καλύτερη είναι. Ναι, φίλε. Εντάξει, που λέω λόγο. Αυτό που λέγαμε με τον άλλον, ρε φίλε. Βέβαια, τους δικούς μας δεν τους παίρνουν να παίξουν β' κατηγορία. Αυτό που λέγαμε με τον Δανόρε, με τον Ντίνγκαρντ. Δεν ήταν καλό στο άλλο. Ναι, και τι γίνανε. Τι έγινε, ζητήσανε και δύο αλλαγή με συνοπτικές διαδικασίες και φέρανε τον γνωστό τον Μπία Στίλερ. Γνωστό είναι. Όχι, πέρα την πλάκα. Αλλά με αυτό το επίθετο αντιλαμβάνεσαι άμα σφάξει μια ομάδα έχει να γίνει στα εξώφυλλα την επόμενη μέρα. Τον έκλεψε. Ο Στίλερ. Ναι ρε φίλε, Στίλερ. Είναι διαιτητής του δεύτερου επίπεδου της UEFA. Καλός διαιτητής, παιδί μου σφυρίζει. Η Ευρώπη την Πέμπτη έπαιξε στο Rapid Inter 0-1 όπου έβγαλε 8 κάρτες. Γενικά πάντως δεν είναι τόσο. Το λέμε καρτάκια. Δεν είναι τόσο υψηλή η μέση όρη του ότι είναι βγάζει τόσες πολλές. Αλλά είναι εδράκιας. Εδράκιας. Βγάζει άσους. Ναι. Από τα 22 μάτς φέτος έχει τα 14 και τα βγάλει άσους. Απέξουμε άσους. Ίσως φυρίζει λίγο έδρα. Λοιπόν, πάμε στο προγνωστικό. Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία των παιχνιδιών της Κυριακής. Είναι 7.30 ώρα. Δευτέρα έχει δύο μάτς. Έχει δύο μάτς. Ματσάρα έχει. Ματσάρα έχει τη Δευτέρα. Ο πρώτος με τον τελευταίο. Όχι, ο Φιλαμία. Σωστό. Θα γίνει η αμακιά μας εκεί. Λοιπόν, να πούμε το προγνωστικό. Ολυμπιακός ΑΕΚ goal σε απόδοση. Θα ανατώσω η ζωή μου. 2-10. Θα κάνω και μια εισαγωγή σε κάτι που θα πούμε τη Δευτέρα πιο αναλυτικά. Επειδή πλησιάζουμε τους 20.000, πήραμε την απόφαση τελικά, με πείσανε εδώ τα παιδιά και οι δύο, να δώσουμε ένα δώρο. Ο να κάνουμε, δώρος. Να κάνουμε, θα γίνω και ο δώρος κανονικά. Ο δώρος. Να κάνουμε ένα διαγωνισμό στους 20.000 και θα κληρώσουμε. Κάνουμε ρε παιδί μου ένα τακτική βιντεάκι, ωραίο διαγωνισμό και giveaway. Να πούμε τι θα δώσουμε. Να πούμε. Giveaway στα 20.000, εντάξει, φαντάζεστε τι έχει να γίνει στα 50, έτσι. Ετοιμαστείτε γιατί από εβδομάδα έρχεται το βιντεάκι, θα το κάνουμε ωραίο, θα πούμε και τους όρους του διαγωνισμού, πώς θα μπορείτε να λάβετε μέρος.
τίποτα, εύκολα είναι. Κανα share, κανα like, κανα post. Δεν θα πάρουμε. Καλά, ναι. Παρακάλα, ξέρω εγώ το φίλο σου να κάνει και αυτό subscribe. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ξαναφυξάρουμε το προγνωστικό. Ολυμπιακό site, goal goal σε απόδοση 2-10. Εντάξει, εδώ ναι, πιστεύουμε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στην επίθεση και έτσι πρέπει να κάνει προφανώς γιατί παίζει και εντός έδρας. Είναι υποπίεση και η ΑΕΚ πρέπει αναγκαστικά να πάρει αρκετό ρίσκο κάποια στιγμή γιατί και η ισοπαλία δεν την εξυπηρετεί η αλήθεια. Είναι το παιχνίδι που θα της δώσει ουσιαστικά ελπίδες, θα της διατηρήσει ελπίδες για τη δεύτερη θέση. Είναι το, ακριβώς, είναι το παιχνίδι κλειδί για την ΑΕΚ. Αν το πάρει μπορεί να αλλάξει όλο το momentum. Αν το χάσει πάει 8 βαθμούς. Αν το χάσει νομίζω τελειώνει η δεύτερη θέση για την ΑΕΚ και μετά θα παλέψει να κρατήσει και την τρίτη. Γιατί και αυτό μπορεί να τεθεί ως ζήτημα. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, like, share. Άντε, γεια σας.